Όπως είπαμε και προχθές, καθιερώνεται μεταξύ άλλων ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους έχουν καλυμμένο το πρόσωπό τους κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα. Επίσης, ΠΑΕ και ΚΑΕ μπορούν να αναγνωρίσουν έως μία λέσχη φιλάθλων η κάθε μία, ενώ δημιουργείται ψηφιακό μητρώο μελών λεσχών φιλάθλων. Επίσης, έως στις 31 Ιουλίου αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία για τις υφιστάμενες λέσχες φιλάθλων και τους συνδέσμους οπαδών. Για τα νέα μέτρα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή ποινικής δικονομίας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Καλφέλη, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ θερμά για αυτά. Γι' αυτό, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε όλο εδώ, επίσης. Θα σας κάνω μια γενική τοποθέτησή μου ερώτηση και θα περάσω και στην πρώτη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν έχουμε ήδη αρκετούς νόμους και ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλους καινούριους νόμους? Απλή κοινή λογική, εσείς ξέρετε καλύτερα. Επίσης, αφού θα επιτρέπει μόνο μία λέσχη φιλάθλων για κάθε ΠΑΕ και ΚΑΕ, γιατί δεν τις κλείνουμε από τώρα όλες και αφήνουμε μέχρι τις 31 Ιουλίου την αναστολή της λειτουργίας τους για όσες υπάρχουν? Και πάω τώρα στο διατάφτα. Μπορούν τα νέα μέτρα να συμβάλλουν στην πάταξη αλλά κυρίως στην πρόληψη της οπαδικής βίας? Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Σαμολαδά, αυτό που ρωτήσατε, γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς νόμους, είναι και η δικιά μου απορία. Δηλαδή δεν μπορώ να σας δώσω αυτό το ερώτημα. Απλώς κοίταζα ξανά, επειδή κάποτε γράφοντας ένα βιβλίο για τη σχολή μου που αφορούσε ταυτόφορα αδικήματα, κοίταζα ξανά τους αθλητικούς νόμους για τη βία στα γήπεδα. Αφού το αναφέρατε, κύριε Σαμολαδά, ο νόμος 1646 του 86 προέβλεπε πάλι τα ίδια, δηλαδή αυστηροποίηση των ποινών, όχι τόσο όσο σήμερα. Ο νόμος 4326 του 2015 με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα, κύριε Σαμολαδά, προβλέπει ο νόμος αυτός ότι οι ποινές δεν αναστέλλονται, γιατί αυτό προτάθηκε και από τον Πρωθυπουργό ότι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ήταν αυτό, το προέβλεπαν και προηγούμενοι νόμοι. Γι' αυτό όμως θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι πιο νομικό λίγο αργότερα. Και τώρα, και μάλιστα ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης, ο 4326 που επιγράφεται του 2015, επήγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. Ο νόμος αυτός, κύριε Σαμολαδά, στο άρθρο 3, λέει για τις λέσχες φιλάθλων διάθεση εισιτηρίων λειτουργία στέγασης. Και μάλιστα λέει, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύεται να λειτουργούν λέσχες οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Εφαρμόστηκε ποτέ? Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και φτάσαμε στο σημερινό φαινόμενο, δηλαδή της έκρηξης πλέον της βίας, της δολοφονίας ενός νεαρού παιδιού. Έχετε δίκιο απόλυτο, κυρία Σαμολαδά. Ένα υπερπληθωρικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα και μάλιστα οι διατάξεις των επιμέρους νόμων για την καταπολέμηση της βίας είναι και λίγο περίπου παρόμοιες. Άρα φαίνεται ότι οι νόμοι δεν επαρκούν να τους ψηφίζουμε χωρίς να εφαρμόζονται. Υπάρχουν, ναι κύριε Καλφέλη. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, κύριε Σαμολοδά, είναι από τις διατάξεις που είδα. Εγώ δεν τις απορρίπτω, κύριε Σαμολοδά. Οτιδήποτε θεσμικό μέτρο για την πάταξη, για τον εκμηδενισμό, τη μείωση, την αποδυνάμωση μιας κακής μορφής βίας, έτσι όπως εκδηλώνεται και ειδικά απέναντι σε άτομα πολύ νεαρά, είναι επιθυμητό. Αλλά όταν όμως έχουμε βιώσει επί δεκαετίες την εξαγγελία τέτοιων νόμων και φτάνουμε ξανά στο ίδιο μέτρο, σας ανέφερα ήδη, 1646 του 86, 4326 του 15. Ο βασικός νόμος για τον αθλητισμό είναι ο 2725 του 99. Πληθώρα νόμων, αλλά τίποτα στην πράξη, δηλαδή στην καταπολέμηση ενός κοινωνικού φαινομένου. Εδώ θέλω να σας πω μόνο ότι όταν η Αγγλίδα Πρωθυπουργός, τώρα πέθανε η Θάτσερ, μπορεί να την κατηγορήσει για 50.000 άλλα πράγματα και επιλογές που έκανε, έμεινε η φιλοσοφία της ως θατσερισμό. 29 Μαΐου του 1985 γίνεται το περίφημο ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Λίβερπουλ και Ιουβέντους. Υποχωρεί ένα τείχομα λόγω της αντιδικίας των δύο ομάδων και τότε η τότε πρωθυπουργός, η Θάτσερ, προτείνει ένα μέτρο το οποίο φαίνεται λειτουργήσε καταλυτικά, πρότεινε στην αντίστοιχη Αγγλική Αθλητική Επιτροπή επί 5 χρόνια να μην μπορούν να βγουν σε διεθνείς οργανώσεις οι αγγλικές ομάδες, που είναι ένα κέριο κτύπημα για τα έσοδα αυτών των ομάδων. Βέβαια, παρασκηνιακά συνέτρεξαν ύστερα πολύ ισχυροί οικονομικοί παράγοντες για να καλύψουν να μπορούν
να διατηρηθεί σε λειτουργία, να διατηρηθούν σε λειτουργία οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Και βεβαίως ψήφισε και μία νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ότι έδινε την νομοθετική εξουσιοδότηση σε αστυνομικούς πριν μπουν οι οπαδοί μέσα στο γήπεδο, να τους κάνουν σωματική έρευνα, μήπως και φέρνουν επικίνδυνα εργαλεία που θα διαταρρύξουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ή θα χρησιμοποιήσουν μαχαίρια και θα μαχαιρώσουν αντιπάλους κτλ. Το δεύτερο που σας είπα, δηλαδή το ένα το εντοπίζω για την απαγόρευση να βγουν οι ομάδες οργάνων. Για την πολιτική βούληση. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και το δεύτερο για τον τρόπο που λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και κυρίως η νομοθετική αξιοδότηση στους αστυνομικούς να κάνουν σωματική έρευνα στους οπαδούς πριν μπουν. Το λέω αυτό, κύριε Σαμόδα, διότι λέει καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με ποινή φυλάξης τουλάχιστον 6 μηνών. Αυτό είναι πλημέλημα. Όταν λέμε τουλάχιστον 6 μηνών και εννοούμε πλημέλημα, η ποινή ανώτερη μπορεί να είναι 5 χρόνια. Το ζήτημα είναι γιατί δεν προλαβαίνεις με ένα τέτοιο μέτρο με σωματική έρευνα πριν μπουν οι φυλαδοί στο γήπεδο, γιατί δεν προλαβαίνεις την πιθανότητα ομαλής διατάραξης του αγώνα. Αν μπουν και οι Σαμοροδά στο γήπεδο, τότε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν το απορρίπτω το μέτρο, αλλά σας ανέφερα την έτσι αγγλική νομοθεσία η οποία ίσχυσε τότε και εξακολουθεί να ισχύει. Και θα σας πω και κάτι, κύριε Σαμόδα. Έτσι, πριν από 2 χρόνια είχαμε ένα συνέδριο στην Αγγλία και οι διοργανωτές του συνεδρίου, νομικό ήταν, μας πήγαν σε ένα αθλητικό, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Έχει μεταβληθεί πλέον σε μια θεατρική παράσταση. Είναι αριθμημένες οι θέσεις, μπαίνεις μέσα. Και κλειδώματα δεν υπάρχουν, άρα είναι μια αλλαγή παραδείγματος τεράστια. Εδώ δεν απορρίπτω αυτά τα μέτρα, αλλά να πω και κάτι άλλο. Σας ανέφερα ήδη αυτό εδώ πέρα την καθιέρωση ενός ιδιώνυμου αδικήματος για αυτούς που έχουν κουκούλες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εγώ όμως βλέπω ότι αυτά τώρα δεν είναι ότι γίνονται μόνο μέσα στα γήπεδα. Και άντε, αυτός που είναι μέσα στο γήπεδο και φοράει κουκούλα, κλειδώνει τις πόρτες και όταν είναι να βγουν, το τζακώνεις. Αφενός είναι αυτό που είπατε, την ώρα που μπαίνουν, να δούμε τι κουβαλάει ο καθένας μαζί του. Αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που έχει μεταφερθεί στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, κυρία Σαμόλοδα. Να σας πω μία ερμηνεία, παραδείγματος χάρη. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια κρίσιμη υπαρξιακή, σε ένα κρίσιμο υπαρξιακό στάδιο της ζωής τους, αντιμετωπίζουν φαινόμενα ανεργίας, πιθανώς ζουν σε ένα καταπιεστικό οικογενειακό περιβάλλον, βρίσκουν μια μεταφυσική εντός εισαγωγικών, δηλαδή διοχετεύουν όλα τα ελλείμματα της υπαρξιακής καθημερινής δραστηριότητας και τα προβλήματά τους στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα πάω και θα επενδύσω, θα εκτονωθώ, δηλαδή έχει γίνει λίγο πολύ ο χουλιγκανισμός ένας τρόπος ζωής. Αυτό το λέγαμε εδώ όμως και δεκαετίες. Η Θάτσερ το καταπολέμησε, η Αγγλία το καταπολέμησε, εδώ δεν το κατορθώσαμε όμως, κύριε Σαμόδα. Η βία λοιπόν μερικές φορές χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο στην αντιμετώπιση ορισμένων φαινομένων υπαρξιακών τα οποία αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος και τα μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο, διοχετεύει δηλαδή τη βία, την εκτόνωση μιας υπαρξιακής του δραστηριότητας, επειδή έχει άλλα υπαρξιακά προβλήματα, τη βγάζει κάπου αλλού. Βεβαίως είναι και η παιδεία. Θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα. Ο αθλητικός τύπος. Ο αθλητικός τύπος στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Πολλές φορές θα έλεγα, για να το πω έτσι πιο καλά, μάλλον οδηγεί στην παραγωγή αυτών των φαινομένων, δηλαδή στο γεγονός ότι πλειοδοτεί στο σον και καλά να υπάρχει μία νίκη. Δηλαδή η φιλοσοφία του σον και καλά να υπάρχει μία νίκη οδηγεί πολλούς νέους ανθρώπους ή και πολλούς άλλους μη νέους ανθρώπους στο χουλιγκανισμό, με την έννοια ότι δεν πάνε για να παρακολουθήσουν ποιος έχει καλύτερα ποδοσφαιρικά χαρίσματα ή ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Ή και πιο τυχερός. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ναι. Βρίσκουν νόημα ύπαρξης. Αυτό ακριβώς όπως το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, κύριε καθηγητά. Και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που υποκινούν αυτήν εδώ την κατάσταση προς όφελός τους. Μα τους άκουγα πιο παλιά, τους παρακολουθούσα σε ραδιόφωνα. Λέγαν, νικήσαμε. Του σκίσαμε, κάναμε, δεν παίξαμε καλά. Λες και ο ίδιος ο οπαδός είναι μέτοχος ή παίκτης της ομάδας. Ναι, ακριβώς, έχετε ακριβώς αυτό δίκιο.
Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κυρία Σαμωρά, στο διοικητικό μέρος που έχει, που σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, προβλέπτε, το αναφέρατε ήδη, την αναστολή λειτουργίας μέχρι 31 Ιουλίου. Τα ίδια προέβλεπε και ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης, 46 του 2015, προέβλεπε και ηλεκτρονικό εισιτήριο και διάθεση ηλεκτρονική, ούτως ώστε τώρα το ίδιο προβλέπει και τα μέτρα αυτά, δηλαδή ότι στα τμήματα των οργανωμένων οπαδών δεν θα μπορούν να διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια. Εδώ πλέον, κυρία Σαμωρά, ερχόμαστε στο κεντρικό σημείο, δηλαδή εάν υπάρχει η θεσμική και πολιτική βούληση, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων, πράγματι μέσα από την εκαθάριση που θα κάνουν στις λέσχες του συνδέσμους των φιλάθλων, να προχωρήσουμε να κάνουμε μια υπέρβαση, ένα άλμα μπροστά. Αυτό δεν το ξέρω, κυρία Σαμωρά. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, δηλαδή το ερώτημα του υπαρξιακού που έχω μέσα μου είναι το εξής. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που είναι ιδιοκτήτης μιας ομάδας, τι ανάγκη όμως έχει η Σαμωρά να έχει ως βοηθό του ένα στρατό, ο οποίος πολλές φορές είναι στρατός δολοφόνων από ό,τι αποδείχθηκε τώρα τελευταία και από άλλες ιστορικές περιόδους. Τι ανάγκη έχει αυτή το να ακούγεται μια φωνή που να τον κολακεύει απλώς, όταν έχει μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα? Απορώ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, γιατί ανέχεται μερικές φορές αυτούς τους δολοφονικούς στρατούς? Δηλαδή δεν μπορώ να δώσω το ερώτημα για να τον κολακεύει απλώς ότι είσαι ο μεγάλος, είσαι ο αρχηγός. Αυτά. Φοβάμαι ότι αν απαντήσω, γιατί είχα και εγώ την ίδια απορία, κύριε καθηγητά, κύριε Καλφέλη, και κάθισα και σκέφτηκα και έβαλα κάτω όλα τα πιθανά σενάρια, όλες τις πιθανές εκδοχές. Φοβάμαι λοιπόν ότι αν καταθέσω τις σκέψεις μου όπως προέκυψαν από αυτή την επίπονη διαδικασία, τις σκέψεις δηλαδή και τις ενσυναίσθησης, να βάλεις τον εαυτό σου σε πολλές και διαφορετικές πλευρές, αλλά και τις καταγραφής των ρεπορτάζ, γιατί παίζει ρόλο το τι βρίσκεις στους συνδέσμους, το τι βρίσκεις στην κατοχή των ατόμων που συλλαμβάνονται, ποια παραοικονομία υπάρχει πίσω από αυτό, τι είδους χρήμα κινείται, μαύρο, άσπρο, νόμιμο, παράνομο, πέρα βέβαια από το υπόλοιπο υπαρξιακό που, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω σχόλιο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να βαφκαλίζεται κάποιος έχοντας ένα στρατό φανατικό στο δικό του χρώμα, στη δική του ομάδα, στα δικά του συμφέροντα. Τώρα ξέρετε, μου θυμίζετε, κυρία Σαμωρά. Ποιος θα με υπερασπιστεί νομικά, δεν ξέρω, κύριε Καλφέλη, να ξέρετε, θα μου βρείτε ένα καθηγητή. Λέω το εξής, θυμήθηκα τώρα, σας ακούω και λέω ότι στην ερμηνεία των ονείρων ο Φρόιντ έχει απ' έξω ένα παράθεμα από το Βιργίλιο, τον Ρωμαίο συγγραφέα, που έλεγε «Αχαίροντα μοβέμπο, θα κινήσω τις περιοχές του κάτω κόσμου», δηλαδή ήθελε να πει ο Φρόιντ ότι πρέπει να ψάξουμε το εσωτερικό του ανθρώπου για να δούμε γιατί κάνει κάποιες επιλογές. Σας το ανάφερα αυτό διότι εάν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση και η βούληση εκ μέρους και των ανωνύμων και των ιδιοκτητών των ανωνύμων εταιριών των ποδοσφαιρικών αγώνων, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τίποτα, κυρία Σαμωρά. Δεν είναι τίποτα αποτελεσματικό. Δηλαδή μπορεί και να δούμε και αυτό το νόμο, εφόσον ψηφιστεί, να μπαίνει στο ψυγείο ή ακόμη και να καταργηθεί μετά από πολιτικές. Να αφομοιωθεί. Και ας σας πω και κάτι άλλο. Προβλέπει την μη παροχή του ανασταλτικού. Ήθελα λίγο εδώ να σας πω ότι οι ποινές δεν θα αναστέλλονται. Εδώ μία πολύ σύντομη παρατήρηση σε νομικό επίπεδο. Είμαι καθηγητής δικονομίας. Αυτό σημαίνει τι, κυρία Σαμωρά? Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν άλλοι. Αν καταδικαστώ εγώ σε μια ποινή φυλάκισης 3 ετών, σήμερα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε μεταξύ μας, κυρία Σαμωρά, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα, με ένα νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2021, από φυλάκιση μέχρι 10 μέρες, μέχρι κάθριξη 15 χρόνια, με ειδική αιτιολογία να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Τι σημαίνει αυτό? Καταδικάζομαι εγώ σε μια ποινή κάθριξη 6 ετών για κακουργηματική υπεξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι θα σκίσω έφεση και αν αθωωθώ αργότερα από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κυρία Σαμωρά, έχοντας όμως ήδη εκτίσει ένα μέρος της ποινής μου, τότε η αθώωσή μου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα είναι δώρον άδωρον. Έρχεται ο Ευρωπαίος νομοθέτης με βάση την βασική αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και λέει όχι, ο δικαστής θα μπορεί να αναστέλει την πρωτόδικη ποινή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση από το εφετείο. Γιατί αν αθωωθεί από το εφετείο και έχει ήδη εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής του, θα είναι δώρον άδωρον η αθώωσή του.
Αυτό είναι το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί έκανα αυτή την αναφορά. Φοβάμαι μήπως κάποιος προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι προσβάλλει η ρύθμιση αυτή της μη παροχής ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης το τεκμήριο αθότητας που είναι υπερνομοθετική ισχύς, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαιωθεί. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Κύριε Σαμολαδά, σήμερα που μιλάμε, το επαναλαμβάνω, οι δικαστές έχουν τη δυνατότητα από 10 μέρες μέχρι 15 χρόνια με ειδική αιτιολογία να μην χορηγήσουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ειδικά στις πλημεληματικές ποινές, δηλαδή. Είπαμε για την πολιτική βούληση, για την επιχειρηματική επιθυμία και δραστηριότητα και πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι βέβαια και τους δικαστές. Έτσι είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Καλφέλη. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.